Πάμε στον κύριο Γκουγκλάκη. Ο κύριος, γιατί εδώ είναι τα μεγάλα θέματα. Αυτά που λέμε μπορεί να τα λέμε κάπως διαφορετικά. Επίσης είναι σημαντικό, αλλά εδώ είναι και θέμα επιβίωσης. Ο κύριος Γκουγκλάκης, ο κύριος Χρήστος Γκουγκλάκης, είναι πρόεδρος του Πολυκοινωνικού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Περιμένετε τώρα για να μάθουμε τι είναι το Πολυκοινωνικό. Η Αλεξανδρούπολη και γενικώς η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά η Αλεξανδρούπολη χτυπήθηκε, κάηκε, τσουρουφλίστηκε, μάτωσε και ματώνει ακόμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γκουγκλάκη, από τις Σέρρες, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να μου πείτε τι είναι το Πολυκοινωνικό. Το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ναι, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ναι, ανήκει στο Δήμο. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Και αναφέρεται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Έχει μια ανεξάρτητη δηλαδή οργάνωση από το Δήμο. Εννοείται όμως είναι... Χρηματοδότηση από πού έχετε, κύριε Γκουγκλάκη? Χρηματοδότηση από το Δήμο. Α, ωραία. Εντάξει. Ως προς την οργάνωσή του είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Πολύ ωραία. Σε αυτό υπάρχονται οι παιδικοί σταθμοί, ναι, τα ΚΑΠΗ, και γενικά οι υπηρεσίες, η σύγκριση που κάνουμε διανομή φαγητού στους ανθρώπους και όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ωραία. Και σας έρχεται... αυτή τώρα με τις πυρκαγιές που αυτό ήθελα να πούμε τώρα. Σας έρχεται λοιπόν ένας μήνας μέσα στο καλοκαίρι που πραγματικά καίγεστε. Εκεί το Πολυκοινωνικό πού μπορεί να μπει μέσα και τι μπορεί να προσφέρει? Τώρα, στην περίπτωση των πυρκαγιών, ναι, όπως και στην περίπτωση που είχε προηγηθεί με τους σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία, ναι, εκ μέρους του Δήμου, η διοργάνωση όλης αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της περιοχής μας, mm-hmm, την ανέλαβε το Πολυκοινωνικό. Ναι. Έτσι έχει εμπλακεί το Πολυκοινωνικό σε αυτή την υπόθεση με τις πυρκαγιές. Επομένως, όταν λέτε οργάνωση, τι ακριβώς κάνατε για να καταλάβουμε κι εμείς? Γιατί, κοιτάτε, μπορεί να ασχολούμαστε με τη Θεσσαλία, αλλά η Αλεξανδρούπολη είναι ματωμένη ακόμα. Έχει πληγές, έτσι. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Ναι, δεν έχει κλείσει κάτι. Εμείς αυτή τη φάση είμαστε στη φάση της αποκατάστασης των πυροπλήκτων. Ναι. Έχει τελειώσει η υπόθεση με τις φωτιές πριν λίγες μέρες. Ναι. Δυστυχώς για πολλές μέρες και εδώ έχετε και στην ενημέρωση. Είχαμε σοβαρό θέμα με τις πυρκαγιές, κάει και πολύ μεγάλη περιοχή μας. Mm-hmm. Επί 16-17 μέρες ήταν ενεργές οι φωτιές. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση το Πολυκοινωνικό συγκεντρώνει και ακόμη συγκεντρώνει βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, η οποία έρχεται είτε από προσφορές δήμων, οργανισμών, εταιριών, δωρεές και απλών πολιτών. Εταιρείων δωρεές. Σας αγκάλιασαν εταιρείες, θέλετε να μου πείτε, και σας έστειλαν ήδη? Βεβαίως, ναι, ναι, έχουμε, ναι, πολύ σημαντικές, έχουμε πολύ σημαντικές δωρεές από εταιρείες. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία που μας δίνετε το λόγο να ευχαριστήσουμε όλους οι οποίοι έχουν συνδράμει σε αυτή τη βοήθεια. Επίσης από δήμους έχουμε δεχτεί βοήθεια. Δήμος Θέρμης, π.χ. Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Ναι. Το Πολυκοινωνικό επομένως έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Μπράβο σας, γιατί είναι... Καταγράφουμε, δηλαδή έχουν καταγραφεί οι οικογένειες που έχουν καεί τα σπίτια τους, που έχουν δεχτεί οποιαδήποτε ζημιά, ναι, και προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε τους ανθρώπους σε τρόφιμα, σε έπιπλα, σε οτιδήποτε, σε ρούχα, οτιδήποτε μπορεί να κάνει το κοινωνικό μέρος του Δήμου. Άρα, κύριε Γκουγκλάκη μου, μου λέτε ότι εσείς ακόμα και σήμερα, αν υπάρξει κάποια δωρεά, κάποια συγκέντρωση ειδών, κάποια, είναι καλαδεχούμενα στην περιοχή σας. Εσείς δεν τελειώσατε, έτσι δεν είναι? Δεν τελειώσαμε, απλώς ο μεγάλος όγκος της βοήθειας έχει σταματήσει. Τώρα και εμείς αρχίζουμε εδώ να προσπαθούμε να οργανώσουμε βοήθεια να στείλουμε στους πληγεροπαθείς. Ας πούμε την περίοδο εκείνη που είχαμε τις φωτιές, συγκεντρώναμε μεγάλες ποσότητες εστιαλωμένου νερού. Ναι. Σήμερα δεν έχουμε τέτοια ανάγκη. Εμείς, αλλά χρειάζονται οι άνθρωποι τώρα με τις πλημμύρες. Με αφορμή τώρα, εσείς είστε κανάλι των Σερών. Ναι. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφέρω μια... Εμάς μας βλέπουν μέχρι και τα πάνω της Αλεξανδρούπολης, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι. Μια σημαντική βοήθεια που μας ήρθε από κάποια εταιρεία, ναι, σχετικά με είδη προσωπικής υγιεινής.
Ποια εταιρεία είναι, πείτε την, αυτό δεν είναι διαφήμιση, ναι, αυτό είναι προσφορά, είναι ζωή. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, διότι αυτή η βοήθεια ήρθε μετά από συνεννόηση ενός βουλευτή δικού σας. Αλήθεια. Του κυρίου Χατζηβασιλείου του Τάσου. Ναι. Και ενός βουλευτού δικού μας, του κυρίου Δερμετζόπουλου του Χρήστου. Ναι. Και κάναν την επικοινωνία με την εταιρεία Μέγα, η εταιρεία Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ. Και μας ήρθε πολύ μεγάλη βοήθεια που αφορά στα ίδια αυτά προσωπικής υγιεινής. Τι λέτε. Απαραίτητα και ναι, η καθημερινότητα δεν σταματάει μόνο. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Η ατομική υγιεινή είναι το πάνω. Σε κάθε περίπτωση, η βοήθεια όλων των εταιριών ήταν πολύ σημαντική σε τρόφιμα, σε νερά, σε είδη υγιεινή, σε είδη σειρά τροφής κυρίως, σε φάρμακα. Με πάση περιπτώσει, θέλουμε όλους να τους ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Σωστά. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για όσοι ακούνε την εταιρεία Μέγα, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι η εταιρεία με τα Μπεμπιλίνο, τα μωρομάντιλα, τα... ναι. Επομένως, όλα αυτά που εμείς πηγαίνουμε και αγοράζουμε. Αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι, για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους. Και μπράβο στην εταιρεία. Πρέπει να ομολογήσουμε. Ναι, μπράβο, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Και για μεγάλες ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση, ναι, πιάνει τόπο, αυτό θέλω να διαβεβαιώσω όσους μας ακούνε, όποια βοήθεια αυτή πιάνει τόπο. Ναι. Σιγά σιγά έχουμε τώρα, εμείς είμαστε στη φάση αποκατάστασης. Ναι. Έγινε πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει πιάσει σχεδόν όλους τους οικισμούς του Δήμου μας. Ναι. Και στη συνέχεια έφτιαξε βέβαια και οικισμούς του Δήμου Σουφλίου. Σωστά. Το περίφημο δάσος Δαδιά και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε, έχουμε συγκλονιστεί όλοι. Όσοι δεν είχαν έρθει στο σημείο και ακούν ότι καίγεται κάτι το οποίο είναι το θαύμα και δεν μπορούν να το καταλάβουν, πραγματικά δεν μπορούν να το καταλάβουν αν δεν το έχουν δει με τα μάτια τους, και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να το ξαναδούν, γιατί θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να έρθει στην πρώτερη κατάσταση το σημείο εκείνο. Έτσι δεν είναι, κύριε Γκουγκουλάκη? Έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Έχει χαθεί το θαύμα, αυτό, δηλαδή. Αυτό, ναι, που εμείς από εδώ και πέρα φοβόμαστε είναι να μην έχουμε ακραία φαινόμενα πλημμυρών, διότι μετά το καμένο δάσος δυστυχώς ακολουθούν και οι πλημμύρες. Και ελπίζουμε να μην έχουμε φαινόμενα όπως στη Θεσσαλία. Σήμερα πάντως όλοι βλέπουμε, ολονών η σκέψη είναι στους ανθρώπους τους πλημμυροπαθείς. Mm-hmm. Αυτοί έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από εμάς. Ναι. Και πρέπει να βοηθήσουμε εκεί. Ναι, γιατί εκεί κινδυνεύουν και από άλλο, έχουν και άλλους κινδύνους. Ήδη αρχίζουν τα κρούσματα να πληθαίνουν, είτε γαστρεντερίτιδες, είτε άλλων μολύνσεων, είτε αλλεργιών. Εκεί πραγματικά, εσείς φαντάζομαι μόνο με τα πνευμόνια πρέπει να είχατε το μεγάλο θέμα, έτσι? Αναπνευστικό και, δηλαδή, ακόμη ζήτημα. Και ακόμη και η Αλεξανδρούπολη, που είναι σχετικά μακριά από το σημείο που και εγώ όντουσαν. Ναι. Επί όλες εκείνες τις μέρες η Αλεξανδρούπολη είχε πολύ σοβαρό θέμα αναπνευστικών προβλημάτων. Αυτή η κάπνα ήταν σε όλη την πόλη. Τη ζήσαμε και στις Σέρρες την κάπνα. Δεν μπορούσαμε αυτή να ανοίξουμε παράθυρα. Ναι, δεν το συζητάμε, αλλά την κάπνα, αυτή που λέτε, τη ζήσαμε και εμείς στις Σέρρες. Την έζησε και η Νότια Ελλάδα. Έτσι έχουμε. Έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Με τον αέρα έφτασε εκεί και όλοι αναρωτιόντουσαν τι ακριβώς γίνεται. Όπως αναρωτηθήκαμε και εμείς την πρώτη μέρα, γιατί δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι πραγματικά έφτασε και σε εμάς αυτό το θολό, αυτή η καπνιά, αυτό το ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και ότι έχω θέμα. Κύριε Κουταλάκη, ναι, η κατεύθυνση των ανέμων ήταν προς εσάς. Ναι. Προς εμάς, ακριβώς. Έτσι, ναι. Έχετε δίκιο. Και πολλές ημέρες. Και πολλές ημέρες. Είδα πολλές, με περίπου 16 στη 17η ημέρα έζησαν οι φωτιές. Έτσι. Και μιλάμε περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Ναι. Που πάρα πολύ μεγάλη. Τραγικός απολογισμός. Και πολύ μεγάλος πλούτος και σε Πανίδα και σε Κλωρίνα. Δυστυχώς. Κύριε Γκουγκουλάκη μου, είμαστε εδώ. Αν χρειαστείτε και άλλα είδη, βγείτε να μας πείτε. Το φιλότιμο όμως το έχουμε ακόμα. Μπορούμε να προσφέρουμε κάτι της. Μεγάλο, μικρό μπορούμε. Βγείτε να μας το πείτε αν χρειαστείτε κάτι ή πείτε το μου τώρα αν χρειάζεστε κάτι. Εμείς σε αυτή τη φάση, είμαστε σε φάση που έχει μειωθεί η ανάγκη η δική μας. Νομίζω ολονών το βλέμμα πρέπει να σταθεί τώρα στη Θεσσαλία.
Θεσσαλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.